Αρνητική είναι η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αχαΐας για τη μελέτη βιώσιμης αστικής ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Πάτρας. Εξέλιξη που μάλλον δεν προκάλεσε έκπληξη στη Δημοτική Αρχή. Το πρακτικό της συνεδρίασης δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από το Συμβούλιο και όπως αναφέρεται, η μελέτη δεν επιτυγχάνει τους στόχους που θέτει και παρουσιάζει έλλειψη κεντρικής ιδέας στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο αποδεικνύεται περίτρανα ποιες πολιτικές δυνάμεις δεν θέλουν κάτι να γίνει στην πόλη μας. Έχουμε δηλαδή μία μελέτη η οποία συντάσσεται 3-4 χρόνια από αρχιτέκτονες, από τις υπηρεσίες του Δήμου, μηχανικούς, μηχανολόγους κτλ. Έχει πάει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει εγγυηθεί. Έχει πάει στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Ήταν 13 μήνες διαδικασίες που ήρθανε από το Υπουργείο Πολιτισμού από την Αθήνα εδώ, το εξέτασαν, τα συμβούλια όλα αυτά το ενέκριναν και κάποιοι άνθρωποι εδώ, συγκεκριμένης πολιτικής απόχρωσης, τι λένε, ότι απορρίπτουμε τη μελέτη μεταβιολιγμίας γιατί έτσι θέλω. Στις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στα καθαρογραμμένα πρακτικά της συνεδρίασης, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η οριστική μελέτη παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο ως τετελεσμένη και μη επιδεχόμενη διορθώσεις ή σχόλια για επιμέρους αλλαγές. Θυμίζουμε ότι η Δημοτική Αρχή είχε αντιδράσει έντονα πριν από λίγες εβδομάδες, όταν προφανώς διέβλεψε ότι το όργανο δεν θα γνωμοδοτούσε θετικά στην αίτηση που κατέθεσε για τη μελέτη που περιλαμβάνει τεχνικά έργα ύψους περίπου 22 εκατομμυρίων ευρώ. Παρά τις όλες συζητήσεις, παρουσία τους και παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου δεν είπαν ότι εμείς έχουμε πάρει καμία απόφαση και μας παρουσιάζουν ένα πρακτικό 30 Οκτωβρίου δήθεν το οποίο λέει ότι απορρίπτεται κτλ. Κτλ. Με διάφορες ατεκμηρίωτες ας πούμε κουβέντες κτλ. Σας λέω σημειωτέων τις μελέτες αυτές δεν τις κάνει η Δημοτική Αρχή, ναι. Δεν τις κάνει ο Πελετήδης, δεν τις κάνει ο Κορδάς. Δεν τις κάνει η Δημοτική Αρχή, τις κάνουν οι αρχιτέκτονες, οι οποίοι υποβάλλουν αρμοδίως τις μελέτες τους και για έγκαιση. Και πραγματικά καταλαβαίνετε όταν αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι περιφρονούν το αποφάσεις Υπουργού, αποφάσεις Κεντρικών Αρχαιολογικών Συμβουλίων, αποφάσεις Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και βάζουν αυτή τη γνώμη τους και οι πόλοι θέλουν να μην γίνουν έργα της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ ανάπλαση, ναι. Που σημειωτέων ότι στο επόμενο ΕΣΠΑ δεν υπάρχουν τέτοια χρήματα. Τα μέλη του Συμβουλίου διαπιστώνουν ότι προτείνεται η πεζοδρόμηση δρόμων χωρίς να συνοδεύεται από κυκλοφοριακή μελέτη και από αρχιτεκτονική ιστορική τεκμηρίωση. Ενώ αντιμετωπίζεται τεχνικά και αποσπασματικά η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου χωρίς να παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη κεντρική ιδέα.